Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ σε ορισμένα άλλα ζητήματα που τέθηκαν από τους βουλευτές του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης με πολύ μεγάλη επάρκεια. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη εξέλιξη που υπήρχε σήμερα στη σύσκεψη, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα που ως γνωστόν είναι η 9η Μάη, είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, της ήττας του φασισμού, του ναζισμού, με την καθοριστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού. Μάλιστα, ορισμένοι βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν σε αυτή τη μέρα. Αυτή τη μέρα τι όμως υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας από το Σιμπίου της Ρουμανίας στη Σύνοδο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε, διακήρυξη του Σιμπίου, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτο σημείο, θα υπερασπιστούμε μία Ευρώπη από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο. 30 χρόνια πριν, εκατομμύρια άνθρωποι πολέμησαν για την ελευθερία τους και για την ενότητα και γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα που είχε διχοτομήσει την Ευρώπη για δεκαετίες. Αυτό υπογράψατε! Αυτό υπογράψατε! Αυτή την ιερή μέρα, αυτή την ιερή μέρα υπογράψατε! Αυτή την ιερή μέρα υπογράψατε αυτό που αποτέλεσε την κορονίδα του αντικομουνισμού και της αντικομουνιστικής προπαγάνδας εδώ και δεκαετίες. Αυτό υπέγραψε ο Πρωθυπουργός από τη Ρουμανία. Νομίζαμε ότι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα είχαμε δει όλα. Και μνημόνια και αντιλαϊκά μέτρα και υποκλήσεις στον αμερικάνικο υπεριαλισμό και κολλητιλίκια με τους δολοφόνους του παλαιστινιακού λαού και πολλά άλλα. Τελικά αποδεικνύεται ότι κάθε φορά ξεπερνάτε τον εαυτό σας. Ξεπερνάτε τον εαυτό σας. Αποδεικνύεται ότι ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό, ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο. Σιδηρούν παραπέτασμα. Ντροπή, έσχος, αθλειότητα. Αυτοί είστε. Υιοθετείτε όλη την προπαγάνδα. Υιοθετείτε όλη την προπαγάνδα του υπεριαλισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την προπαγάνδα του Τσόρτσιλ, την προπαγάνδα του Τρούμαν, την προπαγάνδα του μακαρθισμού απέναντι στην πάλη των λαών και απέναντι στο παγκόσμιο κίνημα και το σοσιαλιστικό σύστημα. Όλη την προπαγάνδα που εκτυλίχθηκε με αιχμή του δόρατος την αθλοδεξιά. Και πολύ αμφιβάλλω αν κάποια άλλη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια υπέγραψε κάτι αντίστοιχο. Και το υπογράψατε εσείς. Όλη την προπαγάνδα που έστειλε στις φυλακές, στις εξορίες, στα εκτελεστικά αποσπάσματα αγωνιστές στη χώρα μας. Στο όνομα του σιδηρούν παραπετάσματος. Και αυτό υπογράψατε. Και το υπογράψατε, ξαναλέμε, την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, για την οποία η διακήρυξη φυσικά δεν κάνει κανένα λόγο, γιατί ο φασισμός δεν είναι αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούκο λίγες φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει φασίστες και παρόμοιες οργανώσεις για να παίζει τα διάφορα παιχνίδια της. Αντίπαλος είναι η λαοί, αντίπαλος είναι το σοσιαλιστικό σύστημα, αντίπαλος είναι τα κομμουνιστικά κόμματα, το εργατικό λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό και επιχείρησε όλα αυτά τα χρόνια να διαγράψει από τη συλλογική μνήμη την ημέρα αντιφασιστική νίκη των λαών την 9η Μάη και να τη μετατρέψει σε ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η υπογραφή που μπήκε σε αυτή τη διακήρυξη από τον κύριο Τσίπρα
μπήκε μαζί με τις υπογραφές του Κούρτς, του Όρμπαν, της Μέρκελ και όλων των άλλων ακροδεξιών που υποτίθεται ότι πολεμάτε. Και μετά από όλα αυτά έχετε το θράσος να μιλάτε για πρόοδο, να μιλάτε για προοδευτικές συμμαχίες, να μιλάτε για μέτωπο κατά της ακροδεξιάς. Έχετε το θράσος να καταθέτετε στεφάνια στο Χαϊδάρι και στην Κεσαριανή και απ' την άλλη μεριά να κάνετε ομό άθλιο πρωτόγωνο αντικομμουνισμό. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Ο κατήφορος δεν έχει πάτο. Έχετε το θράσος να μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δήθεν ξεστράτησε τα τελευταία χρόνια από τις ιδρυτικές της αξίες και ότι αυτό το ξεστράτισμα μπορεί δήθεν να διορθωθεί. Νάτε οι ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντικομμουνισμός, η βαρβαρότητα, η εκμετάλλευση των λαών και η πόλεμη. Και αυτό πάτε και υπογράφετε. Όλοι είστε στο κότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και επειδή αποδεικνύεται από αυτή τη διακήρυξη, ποιον φοβάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 30 χρόνια μετά, όλοι εσείς που λέτε ότι ο σοσιαλισμός πέθανε, απέτυχε, ιτήθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη διακήρυξη, την καταθέτωσα πρακτικά για να υπάρχει, δείχνει ποιον φοβάται. Το φάντασμα εξακολουθεί να πλανιέται και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, οι φόβοι σας να γίνουν πραγματικότητα. Και εσείς είστε με το μέρος των σύγχρονων ιερών συμμαχιών. 9η Μάη. 9η Μάη γιορτάζουμε αυτό. Την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Reichstag. Και επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχει προσχωρήσει στο στρατόπεδο του αντικομμουνισμού και της παραχάραξης της ιστορίας, θα αφήσουμε στα υπουργικά έδρανα μια φωτογραφία για να τη μεταφέρει στον κύριο Τσίπρα για να δει τι γιορτάζουμε την 9η Μαΐου.